Λεψίδρα εκτέλεση των εργασιών του Ναυτικαλτζίο για τον αγωγό EastMed να αδειάζει. Πλοία του πολεμικού ναυτικού της Άγκυρας συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις εργασίες του ερευνητικού σκάφους. Οι Τούρκοι εντείνουν και την επιθετική ρητορική τους δια του Υπουργού Άμυνας τους, ο οποίος δήλωσε προκλητικά πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει εργασίες του Ναυτικαλτζίο. Ο Χουλουσί Ακάρ εξαπλήσε επίθεση και στην Ελλάδα, λέγοντας αλαζονικά πως όσο και αν ενισχυθεί στρατιωτικά, δεν πρόκειται να αποκτήσει υπεροχή εναντί της Τουρκίας. Μαζί μας στο στούτιο είναι ο αρχισυντάκτης του Δελτίου Κυριάκος 56 για να μας αποτυπώσει και σε χάρτη τη σημερινή κατάσταση στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Καθίσταται πρακτικά αδύνατο να πλησιάσει στην περιοχή εργασίας του το ερευνητικό σκάφος Ναυτικαλτζίο εξαιτίας των τουρκικών προκλήσεων που συνεχίζονται για 7η ημέρα. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Τουρκία, όπως δεν επέτρεψε τις εργασίες του Ναυτικαλτζίου ανοιχτά της Κρήτης, θα παρεμποδίσει τις έρευνες του σκάφους και στην Κύπρο. Μιλώντας από την Τουρκική Σχολή Ναυτικών Δοκιμών, ο Χουλουσί Ακάρ πρόσθεσε ειρωνικά πως η Ελλάδα και η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου, όπως αποκάλυψε την Κυπριακή Δημοκρατία, πιστεύουν ότι μπορούν κάτι να πετύχουν με κάποιες ασκήσεις και δραστηριότητες, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Ακολούθησε, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, ενός βίντεο από πρόσφατη άσκηση τουρκικού πολεμικού ναυτικού με την αναφορά «Οι ήρωες είναι πάντα έτοιμοι για την γαλάζια πατρίδα». Εισηγούμε, Πέτρα, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Χουλουσί Ακάρ και να επανέλθουμε. Efendim İtalyan gemisi var, Malta bandıralı. Bu gemiyle Girit'in doğusunda, Kıbrıs'ın güneyinde bizim deniz yetki alanlarımızı tecavüz etmek suretiyle, hukukumuzu ilan etmek suretiyle araştırma vesaire gibi yapma çalışmalar, girişimleri var. Buna asla müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Nitekim oradaki bizim deniz unsurlarımız gereğini yaptılar ve o gemileri oraya sokmadılar arkadaşlarım. Bu konuda da biz kararlıyız. Sokmayacağız. Bunun lamizimi yok. Yok. Orası bizim hakkımız, hukukumuz. Hakkımızı, hukukumuzu çiğne etmeyeceğiz. Πάντως, Κυριάκο, οι Τούρκοι ό,τι λένε το κάνουν πράξη. Τελεί υπομοιρία για μια ολόκληρη εβδομάδα η περιοχή εργασίας του ερευνητικού, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Λάρνακας, έτσι. Ακριβώς, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένει αγκυροβολημένο, όπως θα δούμε και στον χάρτη μας. Σήμερα έχουμε ουσιαστικά δύο φρεγάτες. Υπάρχει μια διαφορά σε σύγκριση με χθες, γιατί χθες είχαμε μόλις μια φρεγάτα. Σήμερα αυξήθηκε η τουρκική παρουσία σε δύο φρεγάτες και μάλιστα βλέπουμε και το Ναυτικαλτζίο. Να πούμε ότι έχει ανανεωθεί και η τουρκική Ναύτεξ μέχρι τις 13 Οκτωβρίου με αναφορά περί ναυτικών ασκήσεων της Άγκυρας με πραγματικά πυρά. Βλέπουμε επίσης το σκάφος Ναυτικαλτζίο να παραμένει αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Λάρνακας. Έχει οδηγίες να περιμένει μέχρι νεοτέρας, αλλά δεν μπορεί, Πέτρα, να παραμένει για πάντα εκεί. Και ο Ακάρ όμως σήμερα εξαπλήσει επίθεση και κατά της Ελλάδος. Είναι πολύ ενοχλημένη από τη συμφωνία με το Παρίσι, φαίνεται. Ακριβώς, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, με δόση ειρωνίας έκανε λόγο για αγάπη της Ελλάδας για εξοπλισμούς, προσθέτοντας αλαζονικά πως δεν μπορεί να αποκτήσει υπεροχή εναντί της Τουρκίας. Και να κοιτάξετε την ιστορία, μας είπε, και τα μαθηματικά, εξηγώντας στα επόμενα λόγια του ότι αναφερόταν στα χρέη της Ελλάδας. Να κοιτάξει πάντως, Πέτρα, να σχολιάσουμε και την βουτιά της τουρκικής λίρας και την οικονομία της χώρας του, που πάει από το κακό στο χειρότερο. Έτσι, και τα πειράγματα που κάνουν σε επίπεδο κεντρικών τραπεζιτών πάνω στα νομίσματα, εξού και αλλάζουν, τους αλλάζει τους κεντρικούς τραπεζίτες, όπως τα πουκάμισα ο Ερντογάν. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι